Πρωταθλητής στον δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας ΕΨ αναδείχθηκε ο Μαραθώνας και έχοντας εξασφαλίσει τον τίτλο από την προηγούμενη αγωνιστική, το Σάββατο μετά τη λήξη του αγώνα με τις Κορφές για την 26η και τελευταία αγωνιστική, του απονεμήθηκε η Κούπα. Οι Καλεσανοί το πανηγύρισαν με την ψυχή τους, καθώς ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας. Η απονομή έγινε από τον πρόεδρο της ΕΨΕ Νίκο Τζόρτζογλου και τον δήμαρχο Μαλεβιζίου Κώστα Μαμουλάκη, ενώ με καπνογόνα και σαμπάνιες οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δημιούργησαν γιορτινή ατμόσφαιρα. Με την κούπα στα χέρια έκαναν το γύρο του θριάμβου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε φαγοπότη για όλο τον κόσμο, με τα τραπέζια να είναι στρωμένα στο γήπεδο. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά που συνέχεια με επιτυχία. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, γιατί οι ποδοσφαιριστές της ομάδας στηρίχθηκε σε λίγο υλικό ποδοσφαιρικό όσον αφορά τις μεγάλες ηλικίες και περισσότερο στους μικρούς, καταφέραμε και πετύχαμε το στόχο μας. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το χωριό, τα παιδιά που κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και τη διοίκηση που συνέβαλε στο να γίνει αυτή η επιτυχία. Ο Μαραθώνας είναι ένα ιστορικό σωματείο που πρέπει να παίζει στις μεγάλες κατηγορίες του Ηρακλείου. Συγχαρητήρια στη διαιτησία και το λέω μέσα από καρδιάς, γιατί πραγματικά το επίπεδό της στο δικό μας πρωτάθλημα πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Και συγχαρητήρια στην ΕΨΕ την εξαγωγή του πρωταθλήματος. Δημήτρη, σου αξίζει. Σου αξίζει, φίλε. Μπράβο. Κατακτήσαμε δίκαια το πρωτάθλημα σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή, στη διοίκηση και στον κόσμο μας που ήταν σε κάθε μάτς δίπλα μας. Το τελευταίο μάτς της χρονιάς ήταν νικηφόρο με 2-1 επί των Κορφών, με την ντυμένη ομάδα πάντως να αποχωρεί με απογοήτευση από το γήπεδο, αφού υποβιβάστηκε στην γάμα κατηγορία.